Κύριε Νινιέ. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια καταρχήν σε αυτή την πρωτοβουλία. Θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Το 3D έχει μπει στη ζωή μας εδώ και πολλά χρόνια και θα μπει ακόμη περισσότερο καθώς περνάει ο καιρός. Και νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι όσοι ασχολούμαστε με τον υπέρηχο χρειάζεται να έχουμε μια ιδέα και να ξέρουμε κυρίως τι περιμένουμε από το 3D. Γιατί όπως είπε και ο κύριος Στεφανίδης, οι νόμοι της φυσικής δεν μπορούν να αλλάξουν, είναι συγκεκριμένοι. Και αν δεν βλέπεις κάτι με το 2D, δεν πρόκειται να το δεις με το 3D. Αυτό νομίζω σαν αρχή. Επέλεξα δύο περιστατικά. Το ένα είναι με μια εκφυλιστική ανεπάρκεια μητροειδούς και το άλλο είναι με μια λειτουργική ανεπάρκεια, προκειμένου να δούμε μερικά από τα χαρακτηριστικά και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτόν τον όγκο των δεδομένων. Πάμε πάρα πολύ αργά μαζί και εγώ χρειάζομαι τον χρόνο μου, μην νομίζετε. Λοιπόν, έχετε πατήσει όλοι studies, προκειμένου να δούμε τη λίστα των ασθενών και σε αυτή τη λίστα πάμε στο V, εδώ, Βλαμάκης. Κάνουμε διπλό κλικ και περιμένουμε να ανοίξει η μελέτη. Λοιπόν, εδώ έχουμε όλη τη μελέτη, όπου λίγο πολύ μπορεί κανείς να δει από τις 2D εικόνες ότι έχουμε μία πρόπτωση της οπίστειας γλοχίνας. Με χρώμα, έκεντρο. Είμαστε live media. Είμαστε καταγραφή. Να μην είμαστε καταγραφή, αν θέλετε. Ναι, τώρα υπάρχει αυτό το όνομα το οποίο δεν μπορέσαμε να το σβήσουμε. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι ψεύτικο όμως. Είναι ψεύτικο φυσικά, ναι. Είναι ψεύτικο. Λοιπόν, τώρα κατεβαίνουμε προς τα frame και εδώ βλέπετε ότι έχουμε εδώ. Το νούμερο 12, όπου είναι το 3D Zoom και μπορούμε να κλικάρουμε πάνω σε αυτό με δύο κλικ. Πάμε στο Q, αλλά δεν ξέρω αν βγαίνει το όνομα αυτά. Θα βγει όμως από τις εικόνες, βγαίνει, δεν βγαίνει το πλαϊνό. Οκ, εντάξει. Λίγο διακοπή καταγραφής και τις εικόνες image information. Στο image information. Image information, πας στο Q και το βγάζεις. Αλλά εντάξει, προχωράμε. Στο κάνουμε. Δεν βγαίνει από το πλαϊνό, θα βγει από τις εικόνες. Εντάξει, προχωράμε, προχωράμε. Δηλαδή, άμα ανοίξει μία εικόνα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, κάτω δεξιά τώρα, μας ενδιαφέρει αυτή εδώ. Βλέπετε, έχουμε δύο εικόνες 3D Zoom. Η μία είναι πολύ μεγαλύτερη, που σημαίνει ότι έχουμε πάρει τον όγκο δεδομένων, ας πούμε, έχουμε ζουμάρει πολύ περισσότερο και ενδεχομένως αυτό να μας βελτιώσει το frame rate. Αλλά γενικώς, όταν παίρνουμε τις εικόνες 3D Zoom της μητροειδούς βαλβίδας, χρειάζεται να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε μέσα την αορτική βαλβίδα, που τη βλέπετε εδώ σε αυτή τη 3D εικόνα, να είναι ώρα 12, και επίσης έχουμε σίγουρα όλο το δακτύλιο. Για να προσανατολιστείτε σε αυτή τη 3D εικόνα, φυσικά θα την ανοίξουμε και θα προσανατολιστούμε πολύ περισσότερο. Πάντοτε τοποθετούμε τον όγκο των 3D δεδομένων σε χειρουργική λήψη, με την οπίστια γλοχίνα κάτω, την αορτική βαλβίδα ώρα 12. Οπότε εδώ είναι το μεσοκολπικό διάφραγμα από τη δεξιά πλευρά και εδώ είναι το οτίο του αριστερού κόλπου. Οπότε αντιστοίχως το α1π1 βρίσκεται εδώ, το α3π3 βρίσκεται εδώ και το α2π2 είναι στη μέση. Λοιπόν, κάνουμε ένα διπλό κλικ πάνω σε αυτή την εικόνα για να την ανοίξουμε. Και βλέπετε ακόμα καλύτερα αυτά που είπα και μπορούμε να πατήσουμε στο Q. Κύριε Νινιέ, να ρωτήσω κάτι. Βέβαια. Στα πλάγια υπάρχουν τίποτα χαρακτηριστικό στις κομισούρες, δηλαδή υπάρχει και κάτι επιπρόσθετο στις κομισούρες που κλείνει, είναι απλά α1, α2, α3, π1, π2, π3 και κλείνουν εκεί στο α1, π1 και στο α3, π3 κλείνουν τα δύο, γιατί είδα κάτι στα πλάγια που έρχεται και κλείνει. Στο συγκεκριμένο περιστατικό μιλάμε τώρα. Να το δούμε μαζί. Ναι, να το δούμε μαζί. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν πατήσει το Q. Αυτό που λέει ο κ. Παπαδόπουλος είναι ότι πέρα από τα α1, π1, α2, π2, π3 κτλ. Υπάρχει και η πρόστια και η οπίστια κομιζούρα. Συνήθως σχηματίζεται όταν κλείνει το α1, π1 και το α3, π3. Απλά εκεί δεν έρχεται και κάτι στα πλάγια. Ναι, αυτό δεν σας μπερδεύει. Είναι δύο κομβία τώρα. Είναι.
Ας δούμε λοιπόν αν το 3D μπορεί να μας βοηθήσει να το αξιοποιήσουμε και πώς μπορούμε να φτάσουμε σε αυτή την πληροφορία. Πατήσατε όλοι Q λοιπόν ώστε να μπούμε στην επεξεργασία, σε αυτή την οθόνη. Και πάμε τώρα, όπως έδειξε και ο Δημήτρης, αριστερά στα controls. Οπότε ξεκινάει όλος αυτός, όλα αυτά τα κουμπιά, να το πω έτσι, από πάνω μέχρι κάτω. Λοιπόν, και βλέπετε, ξεκινώντας volume MPRs, τα MPRs είναι οι γραμμές με τα διαφορετικά χρώματα, multi-planar reconstruction είναι τα MPR, για να καταλάβετε τι ακριβώς σημαίνει. Έχουμε το 3D Home, που σημαίνει ότι αν για κάποιο λόγο αρχίσουμε και μπερδεύουμε τον όγκο των δεδομένων, δηλαδή πάμε στη 3D εικόνα και το γυρίσουμε δεξιά και αριστερά και χαθούμε, δεν ξέρουμε πού είναι το πάνω, πού είναι το κάτω, το αριστερά και το δεξιά, πατάμε το 3D Home και επανέρχεται στην αρχική μορφή, άρα μπορούμε να επαναπροσανατολιστούμε. Εδώ πέρα βλέπετε ότι μπορούμε να μεγαλώσουμε λίγο την εικόνα μας με το Magnify, αν θέλουμε ας πούμε να έχουμε λίγο μεγαλύτερη εικόνα. Εδώ είναι αρκετά μεγάλη εικόνα γενικά, δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Και το smoothing, το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε την εικόνα λίγο πιο smooth, λιγότερο κοκκόδι ή περισσότερο κοκκόδι. Γενικά αυτή η εικόνα, αυτό το 3 ή το 2 είναι μια χαρά. Αυτό το οποίο είναι αρκετά σημαντικό να κάνουμε είναι το rotation. Οπότε μπορείτε να πάτε στο rotation, το οποίο είναι relative και absolute. Άμα βάλουμε το absolute, χάνεται η μπάρα αυτή που υπήρχε εδώ, που σημαίνει ότι αν θέλουμε να περιστρέψουμε την εικόνα, θα πρέπει να βάλουμε το ποντίκι μας πάνω στο 3D και να το γυρίσουμε, αλλά μπορεί να μην έχουμε την ευχέρεια να το γυρίσουμε προς όλους τους άξονες το ίδιο. Όταν λοιπόν βάλουμε το rotation στο relative, τον έναν άξονα, συνήθως τον άξονα που είναι προς τα μας, τον Z, μπορούμε να τον γυρίσουμε από εδώ, από αυτή την μπάρα. Προσέξτε τι γίνεται στη 3D εικόνα, όταν πάω την μπάρα δεξιά ή αριστερά. Βλέπετε ότι η εικόνα η οποία μας βλέπει γυρνάει γύρω από τον εαυτό της. Και αν θέλουμε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο, πατάμε τα βελάκια. Okay. Αυτό έχει την αξία του, γιατί πολλές φορές θέλουμε να φέρουμε την εικόνα, τουλάχιστον έχουμε απόλυτο έλεγχο στον ένα άξονα από εδώ και τους άλλους δύο άξονες τους γυρίζουμε βάζοντας, βλέπετε εδώ, το χέρι. Okay, δηλαδή κάνουμε αριστερό κλικ και με το ποντίκι γυρνάμε την εικόνα και πάνω και κάτω. Οπότε συνήθως το rotation relative βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με την ποιότητα της εικόνας. Για να μπορέσουμε λίγο να επεξεργαστούμε, γιατί όπως βλέπετε εδώ πέρα υπάρχουν αυτή τη στιγμή 3 επίπεδα. Αυτά τα 3 επίπεδα τα οποία βρίσκονται εδώ, το κόκκινο επίπεδο, το πράσινο επίπεδο, είναι 3 άξονες στο χώρο και το μπλε επίπεδο είναι, είναι το επίπεδο που βλέπουμε. Μπορούμε αυτά τα επίπεδα να τα κάνουμε να κλειδώσουν το ένα με το άλλο. Βλέπετε εδώ πέρα, αν γυρίσω ας πούμε το μπλε άξονα, εδώ, γυρνάει μόνος του. Και πώς το κάνω αυτό, πηγαίνω με το ποντίκι, εδώ ακριβώς που έχει αυτή την τεθλασμένη γραμμή και βλέπετε ότι έχει κυκλάκια, οπότε πατώντας αριστερό κλικ και κρατώντας το πατημένο μπορώ να γυρίσω το χέρι πάνω, δοκιμάστε το αν θέλετε. Οπότε αλλάζει ο ένας άξονας, αλλά αυτομάτως δημιουργεί μια αγωνία σε σχέση με τους άλλους άξονες. Αν θέλουμε να κρατήσουμε τους άξονες κλειδωμένους, που συνήθως αυτό μας βοηθάει, πάμε στο Plane Lock, όπου τώρα έχει None, πατάμε ένα αριστερό κλικ και συνήθως χρησιμοποιούμε το RGB Upright, που ουσιαστικά κλειδώνει σε κάθε επίπεδο τους τρεις άξονες μεταξύ τους σε ορθές γωνίες. Τρεις ορθές γωνίες 90 μοιρών. Οπότε δείτε τώρα τι συμβαίνει με τους άξονες, γυρνάνε όλοι μαζί, οπουδήποτε και να πάω, γυρνάνε όλοι μαζί οι άξονες. Και εδώ το ίδιο. Και αυτό, όπα, και εδώ το ίδιο. Και αυτό είναι χρήσιμο για να μπορέσουμε τουλάχιστον να έχουμε τρεις άξονες ορθογώνιους μεταξύ τους για να μπορούμε να προσανατολιστούμε στο χώρο. Αυτά είναι κατανοητά μέχρι τώρα. Έχουν να κάνουν με το control. Δεν ξέρω αν πηγαίνω πολύ γρήγορα, αν κάποιος δεν κατάλαβε κάτι να το συζητήσουμε. Προχωράω.
Κατεβαίνουμε τώρα προς τα κάτω. Ο Δημήτρης σας είπε για τα iCrop και τα Quick View, θα τα δούμε στο τέλος, αλλά στην παρούσα φάση θα αφήσω το cropping, γιατί θέλω πρώτα να φτιάξουμε την εικόνα μας. Προχωρά πιο κάτω λοιπόν. Υπάρχουν τα setting για το color, το οποίο δεν το έχουμε εδώ, αυτή είναι μια εικόνα χωρίς color, και το setting για το view controls. Εδώ έχει να κάνει πλέον με την εικόνα μας. Είναι το gain, το brightness, το compression, το smoothing. Το vision, το colorize και το x-rays. Το x-rays ποτέ δεν κατάλαβα τι σημαίνει, δεν ξέρω Δημήτρη αν θες να μου πεις. Extreme resolution. Μπράβο αυτό. Ωραία. Αυτό το smoothing λοιπόν το βάζουμε στο medium και μας βοηθάει ώστε η εικόνα να γίνει ακόμη πιο smooth. Και low να μείνει, η δουλειά μας γίνεται. Εγώ συνήθως το ξεχνάω για να είμαι ειλικρινής, αλλά με το medium μπορούμε να δουλέψουμε καλύτερα. Δείτε λίγο την εικόνα τη 3D εδώ, πώς αλλάζει όταν παίξουμε με το gain. Βάλτε λοιπόν αν θέλετε τον άξονα στο gain και ανεβάστε λίγο το gain και δείτε τι συμβαίνει με το 3D. Έχουμε πάει το gain σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα, όπως καταλαβαίνετε. Έχει χαθεί το βάθος στην εικόνα. Άρα, το ερώτημα στο πού βάζουμε το gain όταν επεξεργαζόμαστε την εικόνα, όπως είπε ο κύριος Πατριανάκος πριν, εννοείται ότι κάνουμε ένα μικρό overgaining όταν παίρνουμε τις εικόνες, αλλά μετά θα πρέπει, για να μπορέσουμε να δούμε μέσα στον όγκο το 3D, το gain να μειωθεί. Οπότε, από το 83, ας πούμε, που είμαι τώρα, πηγαίνω αργά αριστερά και βλέπετε ότι εξαφανίζεται η ομίχλη και μπαίνουμε τώρα βαθιά μέσα στην εικόνα και βλέπουμε πάρα πολύ καλά το βάθος που είναι οι γλοχίνες. Υπόψη είναι ότι η θέα που έχουμε από εδώ είναι από τον αριστερό κόλπο προς την αριστερή κοιλία, γιατί έτσι έρχεται η δέσμη των υπερήχων. Αυτό είναι δισοφάγιο υπερηχογράφημα, έρχεται από τον ισοφάγο προς την αριστερή κοιλία, από τις οπίσθιες δομές προς τα μπρος. Επομένως, όσο μειώνουμε το gain, βλέπουμε βαθιά μέσα στην εικόνα. Έρχεται η δέσμη των υπερήχων από το πίσω μέρος του αριστερού κόλπου προς την κοιλία. Επομένως, αν συνεχίζω να μειώνω το gain, τότε αρχίζει πια και χάνεται η διακριτική ικανότητα στην εικόνα. Έχουμε λοιπόν dropout artifacts και βλέπουμε ελλείμματα στους ιστούς που δεν υπάρχουν. Οπότε πρέπει να βρούμε μία μέση λύση. Συνήθως είναι εκεί μεταξύ 40 και 50, μπορεί να χρειαστεί να είναι 30-35, όχι πιο κάτω, όχι πιο πάνω. Ας πούμε εδώ είναι το 44, που 45, το οποίο αντιστοιχεί περίπου στην εικόνα όταν πήραμε, αντιστοιχεί στο setting που είχε το 3D όταν πήραμε τις πρωτογενείς εικόνες. Πώς το κάνω εγώ? Παίρνω τις εικόνες στο 2D ισοφάγιο, πατάω iScan, μου φτιάχνει μόνο του την εικόνα, γελάει ο Σαχπεκίδης, καλά κάνει. Αυτός είναι ο μπακάλικος τρόπος, ξέρεις. Αλλά 9 φορές στις 10 το πιάνει. Και μετά πατάω 3D και παίρνω τις εικόνες του 3D. Στο CX50 της Philips το iScan δουλεύει και στο 3D. Οπότε ο εγκέφαλος ατροφεί ακόμη περισσότερο, δηλαδή δεν σκέφτεσαι καθόλου. Δεν σου άρεσε, το ξέρω. Ναι. Ακριβώς. Όταν το αίμα αρχίζει και αποκτά τελείες. Έτσι. Εγώ αναφέρθηκα στα πρωτογενή δεδομένα. Έτσι. Εκτός αν έχει πραγματικά smoke. Ναι, που... Αυτό είναι smoke, ας πούμε. Οπότε καθώς βγαίνει το smoke και εξαφανίζεται, δηλαδή αυτό ας πούμε έχει αρκετό smoke ακόμα. Εξαφανίστηκε το smoke. Πάντως αυτό θέλει και λίγο εμπειρία. Δηλαδή να καταλάβεις ότι αυτό που βλέπεις δεν είναι λογικό μετά. Ακριβώς. Όταν αφαιρείς σε gain, να καταλάβεις ότι μετά από αυτό το σημείο δεν μπορεί να είναι έτσι η δομή. Δηλαδή κάτι κάνει. Μπορεί να εμφανίζει σχισμές. Είναι λίγο δύσκολο αυτό. Μπορεί να εμφανίζει ελλείμματα. Δείτε τι συμβαίνει όταν το gain πάει τέρμα, ας πούμε. Πλέον δεν υπάρχει. Και αν πάμε μερικά frame πιο κάτω, βλέπετε ότι. Εδώ ας πούμε που έχει κλείσει η βαλβίδα, αν ανεβάσουμε το gain, τώρα μην το κάνετε αυτό για να πάμε βήμα-βήμα, απλά λίγο να δείξω, βλέπετε ότι εδώ δεν έχουμε smoke, ας πούμε εδώ αυτή η βαλβίδα έχει πρόπτωση, είναι ξεκάθαρο ότι έχει ας πούμε ένα έλλειμμα επαφής, όπου αυτό είναι το ανατομικό ιερό, ας το πω έτσι,
Όταν ανεβαίνει το gain, αυτό εδώ μικραίνει, εδώ εμφανίζεται το smoke. Καθώς φεύγει το smoke, βλέπετε εδώ ότι εμφανίζεται το έλλειμμα. Αν συνεχίζω να μειώνω τα gain, το έλλειμμα γίνεται χαοτικό, το οποίο είναι πλασματικό, δεν είναι αληθινό. Επομένως, αυτό που είπαν οι συνάδελφοι... Πάω στο διαστολικό frame, λοιπόν. Οπότε, λίγο πολύ δουλεύουμε με αυτά. Αυτές είναι οι εικόνες. Οπότε, αρχίζουμε τώρα να κάνουμε λίγο μία επεξεργασία. Την επεξεργασία μπορούμε να την κάνουμε σε αυτή την εικόνα με δύο τρόπους. Καταρχήν, κάτω βλέπετε τα frames της εικόνας. Αν πατήσετε το space bar στον υπολογιστή, θα αρχίζει αυτό να παίζει. Οπότε βλέπετε μία κινούμενη εικόνα και βλέπετε το πραγματικό explain που είπε ο κύριος Παπαδόπουλος, δηλαδή το κόκκινο άξονα και το πράσινο άξονα, αυτά αντιστοιχούν λίγο πολύ στην long axis view και στην commissural view, θα τα φτιάξουμε όμως τώρα. Και βλέπετε λοιπόν τους τρεις άξονες να παίζουν ταυτόχρονα και το 3D να παίζει ταυτόχρονα. Λοιπόν, καλό είναι να πάμε στο διαστολικό frame. Οπότε, αν πάμε από την αρχή, μπορούμε να βάλουμε εδώ το βελάκι και να μας πάει στο νούμερο 1, έτσι. Και να πάμε με τα βελάκια που έχουμε στο πληκτρολόγιο, μπορούμε να μετακινηθούμε πιέζοντας από το πληκτρολόγιο το δεξί βελάκι και άμα πάμε αριστερό βελάκι πάει πίσω, με τα βελάκια από το πληκτρολόγιο να βρούμε τη μέγιστη συστολή, τη μέγιστη πρόπτωση, ας το πω έτσι. Θεωρώ ότι είμαστε περίπου στο frame νούμερο 8. Οπότε μπορούμε, για να έχουμε μία συμφωνία όλοι, να πάμε στο frame νούμερο 8, που είναι η μέγιστη πρόπτωση. Okay. Τώρα, εδώ με τους άξονες μπορούμε να κάνουμε διάφορα. Το σημαντικό είναι ο μπλε άξονας να βρίσκεται πάνω στο επίπεδο της βαλβίδας, γιατί ο μπλε άξονας είναι ουσιαστικά στο επίπεδο του δακτυλίου. Και ένας ωραίος τρόπος είναι να μετακινήσουμε λίγο, κάνοντας κλικ εδώ στην άκρη, και να το φέρουμε, ας πούμε, τον μπλε άξονα σχετικά παράλληλα με το δακτύλιο. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και εδώ. Βλέπετε εδώ περίπου πόσο είναι ο δακτύλιος της μητροειδούς και εδώ το ίδιο. Βέβαια βλέπετε ότι ο δακτύλιος, ας πούμε σε αυτό το επίπεδο που είναι το long axis, βλέπετε εδώ την αορτική βαλβίδα, αλλά θα το δούμε σε λίγο πιο ξεκάθαρα αυτό. Είμαστε με το μπλε πάνω στο δακτύλιο. Όταν πηγαίνουμε όμως στην ορθογώνιο λήψη, που είναι η commissural λήψη, είμαστε πιο ψηλά. Αυτό μας δείχνει, το μπλε επίπεδο είναι πιο ψηλά, δηλαδή εδώ βλέπετε τα hinge points είναι πιο χαμηλά. Και αυτό γιατί ο δακτύλιος της μητροειδούς δεν είναι επίπεδος, έχει σχήμα σέλας και θα το δούμε σε λίγο. Το κόκκινο άξονα μπορούμε να τον περιστρέψουμε και συνήθως τον κόκκινο άξονα τον φέρνουμε με την τεθλασμένη γραμμή πάνω στην αορτική βαλβίδα. Αυτή εδώ είναι η αορτική βαλβίδα, πώς το ξέρω, γιατί έχω εδώ το σχήμα της μητροειδούς βαλβίδας που φαίνεται πώς είναι η οπίσθια γλωχίνα και η πρόσθια γλωχίνα, δηλαδή μπορούμε να κατεβάσουμε, αν θέλετε, το μπλε λίγο πιο κάτω από το δακτύλο και φαίνονται οι γλωχίνες σε ένα short axis, οπότε η αορτική βαλβίδα εδώ μπαίνει ώρα 12. Οπότε αμέσως έχουμε το long axis από εδώ και την commissural λήψη από εκεί. Ο τρόπος τώρα που μπορούμε να δουλέψουμε είναι να μετακινήσουμε τον κόκκινο άξονα πάνω στην λήψη αυτή από την lateral προς τη medial επιφάνεια. Δηλαδή, αν μετακινήσω αυτό το κόκκινο άξονα από εδώ, μπορεί κανείς να δει, αυτό είναι το X-plane που συζητούσαμε πριν, τι συμβαίνει στην αντίστοιχη long axis εικόνα. Και αυτό μπορείτε να το κάνετε κι εσείς αν θέλετε ταυτόχρονα. Επομένως, πηγαίνοντας από εδώ που είναι η medial commissure, μπορούμε σιγά σιγά να μετακινηθούμε. Βλέπετε εδώ ότι είναι η medial commissure, γιατί στην αντίστοιχη 3D εικόνα έχουμε αορτική βαλβίδα, μεσοκολπικό διάφραγμα, επομένως είμαστε medial. Μπορούμε να μετακινηθούμε
Και αντίστοιχα εδώ βλέπουμε τι συμβαίνει στην πρόσθετη και στην οπίσθια γλοχίνα. Εδώ σε αυτό το σημείο λοιπόν πρακτικά δεν έχουμε πρόπτωση. Καθώς λοιπόν μετακινούμαστε και πλησιάζουμε από την περιοχή του α3π3, βλέπετε εδώ τον κόκκινο άξονα πώς μετακινείται. Μετακινούμαστε προς την περιοχή, φεύγουμε πλέον από το medial και πάμε προς την περιοχή που υπάρχει η πρόπτωση. Εδώ λοιπόν αντίστοιχα βλέπουμε την πρόσθετη αγλοχήνα, την οπίσθια αγλοχήνα και αρχίζει και φαίνεται κάτι από την αορτική βαλβίδα. Φαίνεται λοιπόν ότι από εδώ, από την περιοχή δηλαδή του α3π3, καθώς πηγαίνουμε προς τη μεσότητα, μπορούμε να δούμε με λεπτομέρειες 2D που προκύπτουν από το 3D όγκο δεδομένων όμως, πώς φαίνεται η οπίσθια αγλοχήνα. Βλέπετε λοιπόν εδώ, είμαστε στο medial κομμάτι, μεσοκολπικό διάφραγμα του P2 και βλέπετε ότι το P2 προπίπτει, είναι flail, υπάρχει κενό, αντίστοιχα είναι η πρόσθετη αγλοχήνα, εδώ είναι το LVOT. Συνεχίζουμε κι άλλο. Να σε διακόψω λίγο, Βλάση. Ναι. Υπάρχει και η επιλογή να βάλεις τα reference plane πάνω στο 3D σου. Έτσι, ναι. Βέβαια, ναι. Και όπως εσύ γυρνάς εδώ, αυτό να σου δείχνει ότι είναι εδώ. Σε αυτό το σημείο. Υπάρχει. Σε αυτό το σημείο. Έτσι, οπότε να καταλαβαίνεις και στο 3D σου σε ποιο σημείο είσαι, αυτό το οποίο σκανάρεις στο 3D σου. Σε αυτό πρέπει να με βοηθήσουν οι... Πόσες ερωτήσεις από το κοινό έχω? Βλάση, συνέχισε την παρουσίαση. Όχι, εντάξει, εγώ απλά θέλω όποιος... Πώς το επεξεργάζεσαι εσύ αυτό? Εγώ έτσι το κάνω, ας πούμε. Ναι. Δραστικό, να λέει ο καθένας. Εννοείται, όλα τα σχόλια είναι ευπρόσδεκτα, υπάρχουν 1.000.000 κουμπιά, καταλαβαίνετε ότι... Έτσι. Συνεχίζουμε λοιπόν τη διαδρομή, έχουμε φτάσει πλέον στο μέσο της βαλβίδας, φαίνεται και εδώ. Βλέπετε ότι το flail συνεχίζεται και πηγαίνουμε τώρα προς το lateral κομμάτι όπου αρχίζει σιγά σιγά και εξαντλείται. Βλέπετε πάντα το long axis. Γιατί το λες flail? Γιατί πετάει προς τον αριστερό κόλπο. Το flail, γι' αυτό σε ρώτησα. Ότι δηλαδή, ξέρετε ποιο είναι ο του flail? Το αν ας πούμε αυτό είχε το κυρτό προς τα πάνω, δηλαδή το ελεύθερο χείλος ήταν προς την περιοχή της κοιλίας, αυτό θα ήταν billowing. Το γεγονός ότι το ελεύθερο χείλος είναι οριζόντιο και ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι και προς τον αριστερό κόλπο, αυτό το χαρακτηρίζει σαν flail. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Να σου κάνω και άλλη μια ερώτηση τώρα προς εδώ πέρα. Όταν λέμε για το master clip ότι θέλουμε gap κάτω από 10, το gap είναι αυτό που μετράς εκεί? Το gap λοιπόν, το flail gap, έχει να κάνει με την απόσταση, αυτός ο άρρωστος έχει και μάιτρα κλίπ, αν θέλετε μπορώ να σας το δείξω κιόλας παρεπιπτόντως, γιατί τον πήραμε πρόσφατος άρρωστος. Μπορεί κανείς να μετρήσει την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στην γλοχίνα που δεν προπίπτει και στην γλοχίνα που προπίπτει, την flail. Και αυτό είναι το flail gap. Το flail width, που είναι το εύρος του προπίπτοντος τμήματος, μπορεί κανείς να το μετρήσει με διάφορους τρόπους, στο 2D, μετρώντας το εύρος της γλοχίνας που προπίπτει στην κομίσουρα λήψη συνήθως από το lateral στο medial κομμάτι, και αυτός είναι και ο πιο ακριβής τρόπος δηλαδή. Θα μπορούσε να το μετρήσει σε short axis όπως είναι εδώ, γιατί βλέπετε ότι ο μπλε άξονας βρίσκεται ακριβώς πάνω στο κομμάτι που προπίπτει. Αν τον πάμε πιο πάνω εξαφανίζεται, οπότε το κατεβάζουμε και μπορούμε να το φέρουμε πρακτικά μέχρι εκεί που εμφανίζεται πια η υπόλοιπη βαλβίδα, εδώ. Άρα και εδώ μπορεί να μετρηθεί το flail width. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μετράς το εύρος του προπίπτοντος τμήματος. Και βέβαια, τελειώνοντας τη διαδρομή, πάμε πλέον προς lateral και εδώ βλέπετε ότι είμαστε στο α1π1, όπου έχει εξαφανιστεί το προπίπτον τμήμα. Με αυτόν τον τρόπο, εκμεταλλευόμενοι τον όγκο 3D δεδομένων, μπορούμε να προβάλλουμε τις 2D εικόνες, γιατί όπως είπε και ο Αλέξανδρος πριν, η διακριτική ικανότητα του 3D δεν είναι η ίδια με το 2D. Και αυτές οι 2D εικόνες μπορούν να μας δώσουν καλύτερες πληροφορίες, παρότι προκύπτουν από τον όγκο των 3D δεδομένων, από ότι το να βλέπεις έναν όγκο δεδομένων. Σαφώς το πλεονέκτημα εδώ είναι ότι έχοντας βάλει τους άξονες στη σωστή τους θέση, και αυτό είναι το μεγάλο μυστικό, πλέον είμαστε προσανατολισμένοι ακριβώς το που βρισκόμαστε στη βαλβίδα. Και ξέρουμε πού είναι το μπρος, το πίσω, το medial, το lateral,
το πάνω και το κάτω. Και έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε λάθη, είναι δύσκολο να κάνουμε λάθη. Μέχρι εδώ όλα καλά, κάποια ερώτηση, κάποια διαφωνία. Εγώ είμαι open. Λοιπόν. Ρώτησα ποιο είναι το flail cap και το flail width, γιατί η πράξη του γύρους Νινιός είναι πρόκτορας στα μάτια κρύψης στην Ευρώπη, έτσι. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, εδώ τώρα βλέπετε κάποια κουτάκια. Έχουμε default το σύστημα, κλικάρει το κουτί με τα τέσσερα τετραγωνάκια, ας το πω έτσι, αναμένα, που είναι όλα αυτά. Εάν θέλουμε να προβάλλουμε κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά, αυτό που θα κάνουμε είναι, θα κλικάρουμε το κουτάκι το οποίο έχει highlighted το αντίστοιχο, δηλαδή πάνω αριστερά, πάνω δεξιά κτλ. Θα ήθελα να κλικάρετε το κάτω δεξιά. Αυτό κατευθείαν μας πάει στη 3D εικόνα. Για να δούμε τώρα πώς μπορούμε να χειριστούμε τη 3D εικόνα αυτή καθ' αυτή. Έχοντας δουλέψει ήδη με τα 2D δεδομένα και έχοντας βάλει τους άξονες, λίγο πολύ ξέρουμε τι συμβαίνει με αυτή τη βαλβίδα. Είναι flail P2, το είδαμε από όλες τις πλευρές. Αλλά να δούμε λίγο πιο παραστατικά τώρα πώς φαίνεται η βαλβίδα και τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό τον όγκο δεδομένων. Έτσι. Μπορούμε να κλικάρουμε το MPR, όπου θα φύγουν πλέον οι άξονες με τα χρώματα, για να μην έχουμε τίποτα να μας ενοχλεί. Αυτό το MPR που αν το ανοίξουμε, μας πάει εδώ κάτω δεξιά πάλι, και αν το κλικάρουμε φεύγουν τελείως οι άξονες. Λοιπόν, και εδώ λοιπόν βλέπουμε τη βαλβίδα. Όπως είπαμε, έχουμε το rotation στο relative, οπότε με την μπάρα αυτή μπορούμε να πάμε και να γυρίσουμε δεξιά και αριστερά γύρω από το μετωπιαίο άξονα τη βαλβίδα. Φροντίζουμε να έχουμε την αορτική βαλβίδα στην κορυφή, είναι η χειρουργική λήψη αυτή, όπως δηλαδή τη βλέπει ένας χειρουργός όταν ανοίγει να επιδιορθώσει ή να αλλάξει τη βαλβίδα. Και ξαναλέω ότι κάτω είναι η οπίσθια γλοχίνα, εδώ είναι το μεσοκολπικό διάφραγμα, κάπου εδώ είναι το οτείο, το οποίο δεν είχαμε αρκετό εύρος από στις κομισούρες για να πιάσουμε και αυτή τη δομή. Και μπορούμε τώρα να δουλέψουμε με το χεράκι αυτό. Βλέπετε ότι το χέρι όταν πατάω αριστερό κλικ, κλείνει πάνω στην εικόνα. Αν το αφήσω το κλικ, ανοίγει. Οπότε κλείνοντας το χέρι, τραβάω ουσιαστικά την εικόνα. Οπότε μπορείτε να κάνετε μια κίνηση, να την τραβήξετε προς τα κάτω και με αυτόν τον τρόπο να δείτε στη μέγιστη συστολή το στόμιο ανεπάρκειας της βαλβίδας. Έχουν γίνει οι μελέτες για το πώς μπορεί κανείς να το μετρήσει, βάζοντας τους άξονες. Νομίζω ότι αυτά δεν είναι της παρούσας, θα τα συζητήσουμε. Πάντως, νομίζω κανείς ότι αναλογικά, αν πάρει ας πούμε το μέγεθος της βαλβίδας και την απόσταση ανάμεσα στη medial commissure και στην lateral commissure, αυτό είναι ένα αρκετά μεγάλο στόμιο που χαίνει. Ξεκάθαρα. Και μάλιστα βλέπετε ότι μπορεί κανείς να το στρίψει προς τα αριστερά, να το στρίψει προς τα δεξιά και να λάβει μια έτσι παραστατική εικόνα για το που βρίσκονται τα πράγματα. Ας κάνουμε τώρα την κίνηση με το χεράκι προς τα πάνω, να πάμε στη βασική μας εικόνα. Ξαναθυμίζω ότι αν για κάποιο λόγο χαθούμε και λέμε τώρα που είμαστε, κόλπο κοιλία, πατάτε το 3D Home. Ναι. Την όρισα με το... Κοίταξε, υπάρχει καρδιογράφημα, το οποίο μας βοηθάει να καταλάβουμε τι γίνεται, αλλά, συγγνώμη λίγο να επαναπροσανατολιστώ, γιατί το 3D Home εδώ δεν δουλέψει πάρα πολύ καλά, αλλά θα δουλέψει. Λοιπόν, για μένα αυτό που είναι σημαντικό είναι, στις προπτώσεις τουλάχιστον, να έχουμε το frame της μέγιστης πρόπτωσης, το οποίο μπορεί να μην συμπίπτει με τη μέγιστη συστολή, είναι καθαρά θέμα κίνησης των ιστών. Αλλά επειδή εκεί θέλεις να μετρήσεις το μέγιστο... Μπορείς να πας με τα πελάκια. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, άμα πάμε πίσω... Στο frame το οποίο θέλετε να μετρήσετε. Όχι, πίσω. Όχι, απλά για να το δείξουμε. Εδώ που έχουμε λίγο πολύ βάλει τις εικόνες μας, βλέπετε ας πούμε το long axis και το commissural. Άμα πάμε με τα βελάκια και πάμε προς τα πίσω, εδώ είναι διαστολή και εδώ είναι συστολή. Οπότε εδώ κάπου έχουμε την, ας πούμε, θεωρώ ότι εδώ είναι η μέγιστη πρόπτωση. Εδώ βλέπετε κατεβαίνει πάλι η γλοχίνα. Εδώ θα μπορούσε κανείς να πάρει και το 7, έτσι. Είναι καθαρά με το μάτι, να το πω έτσι απλά.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος μαγικός τύπος γι' αυτό, γιατί μας ενδιαφέρει ανατομικά η κίνηση στο μέγιστο ύψος που μπορεί να φτάσει. Εννοείται ότι αυτό επηρεάζεται από συνθήκες φόρτισης, από τη συχνότητα, από χίλια δυο. Αλλά αυτό τον όγκο δεδομένων έχουμε, πάνω σε αυτό θα πρέπει να κάνουμε τις μετρήσεις. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε το cropping τώρα. Άρα, πηγαίνουμε λοιπόν στο κουτάκι που είναι το χαμηλό, το κάτω δεξιά, πατάμε τα MPR πάλι. Οπότε, εδώ πλέον είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το cropping. Πάμε λοιπόν με την μπάρα αυτή και κατεβαίνουμε εκεί που ήταν το cropping. Τα έβγαλα τα MPR, γιατί με το cropping θα εμφανιστούν πάλι αυτά που μας ενδιαφέρουν. Πάμε λοιπόν στο Crop Adjustment Box, γιατί όπως είπε ο Δημήτρης πριν, υπάρχουν δύο τρόποι cropping. Ο ένας είναι με τον άξονα το Crop Adjust Plane, να φέρουμε εμείς ένα επίπεδο εκεί που θέλουμε. Θεωρώ ότι αυτό δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Θέλει λίγο δουλειά να φέρεις το επίπεδο, να το φέρεις παράλληλα, δουλεύει πάρα πολύ το μάτι. Νομίζω ότι έχοντας προσανατολιστεί και έχοντας βάλει τις βαλβίδες, το 90% της δουλειάς με το cropping μπορεί να γίνει με το crop adjust box. Δηλαδή, πρακτικά, να χρησιμοποιήσουμε τους τρεις άξονες. Αυτό που κάναμε δηλαδή πριν στο 2D ουσιαστικά που προκύπτει από το 3D, μπορούμε να το κάνουμε πάνω στο 3D. Και το zoom που λες, είναι ουσιαστικά πάρα πολύ cropping, κάνοντας zoom μια εικόνα. Βέβαια. Δηλαδή, πολύ σωστό. Οπότε, αν πατήσετε crop adjust box, εμφανίζονται τώρα τα κουτιά τα οποία αντιστοιχούν στους άξονες. Βλέπετε εδώ το πράσινο άξονα, το μπλε άξονα, ο οποίος δεν φαίνεται γιατί έρχεται προς τα μας, και ο κόκκινος άξονας, τον βλέπετε εδώ κάτω το κοκκινάκι, το οποίο είναι ο κατακόρυφος, ας το πω έτσι, άξονας. Αποφασίζουμε λοιπόν ότι έχουμε ανφάς εικόνα της Μητροειδούς από τον αριστερό κόλπο, όπως είπαμε, προς την αριστερή κοιλία, και θέλουμε να δούμε τι γίνεται αν κόψουμε αυτή την εικόνα από το πλάι. Ας πούμε να κόψουμε από την περιοχή του οτίου, από την περιοχή του α1π1 και σταδιακά να κινηθούμε προς τα μέσα. Αυτό λοιπόν πηγαίνουμε στο green τον άξονα και θα είναι ή το min ή το max. Νομίζω είναι το max εδώ. Οπότε παίρνω την μπάρα του max και αρχίζω και κινούμε, και είναι όντως το max. Άρα φεύγουμε από εδώ, βλέπετε ότι λοιπόν ξεκινάει το πράσινο επίπεδο, το κρατάμε πατημένο το αριστερό κλικ και κινούμαστε αργά-αργά προς αριστερά και βλέπετε ότι κόβει τον όγκο των δεδομένων. Έχουμε ήδη φτάσει δηλαδή σε επίπεδο δακτυλίου, συνεχίζουμε και κόβουμε και εδώ τώρα είμαστε στην περιοχή του α1π1. Ακόμα δεν έχουμε πάει στο flail το κομμάτι που μας ενδιαφέρει, άρα μπορούμε να συνεχίσουμε να κόψουμε λίγο ακόμα και εδώ τώρα είμαστε στην περιοχή του α2π2. Προς την lateral πλευρά ακόμα. Εδώ τώρα μπορούμε να βάλουμε το χεράκι, να το ανεβάσουμε προς τα πάνω. Καλό είναι οι κινήσεις να μην γίνονται σε όλους τους άξονες, να κάνουμε έναν άξονα τη φορά. Δηλαδή, κάνουμε μία κίνηση προς τα πάνω, ώστε να τον φέρουμε σε οριζόντιο επίπεδο, και μία κίνηση προς τα δεξιά. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δούμε πλέον από το πλάι, έχοντας virtually, ας πούμε, πλασματικά, μπει μέσα στον όγκο των 3D, πώς φαίνεται σε 3D πια, έτσι, γιατί έχουμε το βάθος, εδώ είναι η κοιλία, εδώ είναι ο κόλπος, εδώ είναι ο χώρος εξόδου της αριστερής κοιλίας, πώς φαίνεται η οπίστα και η πρόσθετη γλοχίνα. Και αν θέλουμε μπορούμε εδώ να κάνουμε μικροαλλαγές, δηλαδή έχοντας τώρα πια πάρει ένα μεγάλο όγκο από την πλευρά του οτίου, και είμαστε πλέον στο μέσο της βαλβίδας, μπορούμε ουσιαστικά να γυρίσουμε αυτές τις εικόνες και να δούμε αυτό που συζητούσαμε πριν, τη medial commissure. Έτσι, δηλαδή τώρα μπορεί κανείς να δει, κάνοντας λίγο προς τα κάτω, εδώ μπορούμε να παίξουμε και λίγο, να δούμε ας πούμε τι γίνεται εδώ με τη medial commissure. Και αν θέλουμε, μπορούμε να πατήσουμε πάλι το space και αυτό το πράγμα να παίξει. Γιατί κακά τα ψέματα, άλλα βλέπεις από ένα still frame και άλλο βλέπεις. Οπότε πλέον τώρα τι κάνουμε, είμαστε από την περιοχή, έχουμε βγάλει όλο το lateral τμήμα της βαλβίδας και κοιτάμε προς το μεσοκολπικό διάφραγμα, το ανεβάζω λίγο προς τα πάνω, αυτό είναι το μεσοκολπικό διάφραγμα, βλέπουμε το P2 από το πλάι, το α2 και εδώ βλέπετε το P3 και εδώ βλέπετε την εντομή ανάμεσα στο P2 και στο P3. Είναι
όμορφη εικόνα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι απλά όμορφη εικόνα. Συχνά πυκνά σε αυτές τις κρυφές γωνιές της μητροειδούς βαλβίδας, π.χ. ένα commissural prolapse, ένα flail P3 για παράδειγμα, θα μπορούσε και έχει συμβεί αυτό να αποκαλυφθεί. Επίσης, έχεις μία αίσθηση, και αυτό θεωρώ ότι ίσως είναι το πιο σημαντικό, για το βάθος και την επιφάνεια του προπίπτοντος τμήματος. Γιατί η πρόπτωση και το flail μπορεί να αφορά το άκρο της γλωχίνας, τη μέση της γλωχίνας, τη βάση της γλωχίνας. Έχει τελείως διαφορετική σημασία για την πρόγνωση του ασθενούς και επειδή το αναφέρουμε και για την επεμβατική θεραπεία, το πόσο πίσω πάει, δηλαδή τελικά είναι οι πρωτογενείς χορδές που δεν υποστηρίζουν τη βαλβίδα ή έχουμε πρόβλημα και στις δευτερογενείς χορδές. Αν υπάρχει κακή υποστήριξη από τις δευτερογενείς χορδές, συνήθως έχεις billowing μέχρι τη βάση και εδώ πέρα είμαστε σχεδόν στο όριο. Αν δηλαδή κάνουμε ένα freeze εδώ, σε ένα frame που είναι στη συστολή, βλέπετε ότι κάνει πρόπτωση. Αυτό βέβαια είναι μια πληροφορία που την είχαμε από το 2D, αλλά εδώ νομίζω ότι κανείς μπορεί να το δει λίγο πιο παραστατικά στο 3D. Στο 3D. Γενικώς αποφεύγουμε να κάνουμε μετρήσεις απευθείας πάνω στον όγκο των 3D δεδομένων, διότι είναι μια 2D μέτρηση πάνω σε ένα 3D όγκο δεδομένων. Ασχέτως αν... Ναι, κάνει γενικώς όλη η βαλβίδα, βλέπετε ότι είναι πλαδαρή. Έχει περίσχια ιστού, έτσι. Αλλά το flail κομμάτι είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Δεν αποκλείεται. Είναι ξεχωριστή δομή και δεν κλείνει η δεσποσπάη, πάει με ανοίγει. Είναι μια ξεχωριστή. Δηλαδή, θα σου δείξω αυτό εδώ, στη γωνία πάνω. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Ναι. Αυτό εδώ δεν είναι ούτε πετρία ούτε αλφατρία. Μπορεί να είναι συγχωνευμένα, είναι ξεχωριστή δομή. Το βλέπουμε και αυτό έχει αυξημένες πιθανότητες να κάνει διαφορό πρόκοψη. Δεν είναι δηλαδή το πλαστικό επιτέλειο, κάνει και στο Α1. Συχνά πυκνά. Συχνά πυκνά στην οπίσθια γλωχίνα γενικώς, βλέπει κανείς αυτές τις βαθιές εντομές, οι οποίες κακώς ονομάζονται cleft ή indentation, που βλέπετε... Ναι, έχω την εντύπωση ότι δεν είναι εντομή μεταξύ δύο πετρία, εκτός αν το πετρία έχει συγχωριστεί με το P1 και κάνουν μία κομισούρα, είναι ξεχωριστή δομή η κομισούρα. Δεν κάνει, στο μεγαλύτερο μέρος, καλά αυτό είναι βέβαια λίγο άσχετο με το μάθημα, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος, η α1, α2 πετρία, Α3, P3, κάνουν αυτό, κάνουν μια γωνίωση. Δεν πάνε προς τα έξω, κάνουν μια γωνίωση. Πάντως... Και εκεί που συνδέονται είναι η κομισούρα, P1, P3. Εδώ είναι ξεχωριστή δομή. Δεν είναι αυτό. Πάντως, αν αυτό δεν είναι το P3... Είναι συγχωρευμένο. Ακριβώς, δηλαδή... Γενικά πάντως, αν δει κανείς την περίμετρο της οπίσθιας βροχήνας, ξέρουμε ότι καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος, ας πούμε τα 2/3 κλασικά, της περιμέτρου του δακτυλίου, που σημαίνει ότι οφείλει, ας πούμε, η οπίσθια γλωχίνα να τελειώνει κάπου εδώ και εδώ. Αντίστοιχα, ας πάμε λίγο με το rotation. Ναι, τώρα, εντάξει. Συχνά πυκνά την έχουμε πατήσει. Αν πάμε στο rotation relative και για άσκηση τώρα, μπορείτε, τώρα εγώ έκανα πολλά. Ας επαναφέρουμε, για όσους δεν το έχουν κάνει, μπορεί να είστε ήδη εκεί, την εικόνα ώρα 12. Και μπορούμε τώρα, ας πάμε λίγο στο συστολικό frame, θα διαλέξω το 8, το οποίο το είχαμε πριν. Λοιπόν, άμα πάμε λοιπόν στο crop adjust plane, πιο κάτω, μπορούμε τώρα να αρχίσουμε να κόβουμε από την άλλη πλευρά του μεσοκολπικού, το green, το min, minimum και maximum το έχω γνωρίσει, οπότε μπορούμε να αρχίσουμε να κόβουμε από το μεσοκολπικό προς τα πίσω. Μ' ακολουθείτε ή τα κάνω γρήγορα? Πάω πίσω. Πάμε λοιπόν στο Crop Adjust Box και μπορούμε, βλέπετε εδώ έχετε τα, με την μπάρα αυτή, μπορούμε να κατέβουμε Crop Adjust Box και από το Green, το Min, γιατί αφορά αυτή πλέον την πλευρά του πράσινου άξονα, okay. Μπορούμε να κάνουμε, να κόψουμε ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τα πράγματα από την άλλη πλευρά. Κάνουμε λοιπόν την ίδια κίνηση, κάνουμε την κίνηση προς τα πάνω και προς τα αριστερά. Και τώρα έχουμε την εικόνα από την άλλη πλευρά και πρακτικά αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε την lateral πλευρά. Οκ, την πλευρά δηλαδή του P1α1. Πατάω πάλι το space
Εδώ, ας πούμε, η περιοχή του P1 είναι λιγότερο εμφανής, είναι πιο υποπλαστική αυτή η περιοχή του ιστού. Και κακά τα ψέματα, σε αυτές τις προπτωτικές βαλβίδες μπορεί κανείς να δει πολλά σκάλοψ. Μας έχει τύχει αρκετές φορές, δεν ξέρω ποια είναι η εμπειρία σας, στο P2 να δει κανείς δύο διακριτά σκάλοψ, να υπάρχει δηλαδή τετράφυλλη οπίστια, ας το πω έτσι, η γλοχίνα. Ακριβώς. Και αυτό μόνο με το 3D μπορείς να το δεις. Ρεαλιστικά. Κατασκευαστικό. Η βαλβίδα η οποία λειτουργεί... Ναι, το... Όχι, αν λειτουργεί, γιατί αυτά μπορεί να έχουν την εντομή. Αυτές οι εντομές είναι πτυχώσεις ουσιαστικά και οι πτυχώσεις λειτουργούν σαν ακορντεόν για να μπορεί η βαλβίδα να ανοίγει και να κλείνει καλά. Δηλαδή... Όχι, όχι. Βλέπετε ότι αυτή η κλασική εντομή ανάμεσα στο P2 και στο P1 υπάρχει και εδώ είναι η κομισούρα. Γι' αυτό, ας πούμε, έλεγα πριν ότι πιστεύω ότι η κομισούρα είναι εδώ και εδώ είναι η εντομή του P2 P1. Το P1 εδώ δεν είναι τόσο καλά αναπτυγμένο όσο το P3 από την άλλη πλευρά που είδαμε. Νομίζω κάπου εδώ είμαστε. Θέλετε να δούμε και μία λειτουργική βαλβίδα, μία λειτουργική ανεπάρκεια. Γιατί δεν νομίζω ότι έχει νόημα να μπούμε στο λογισμικό, το MVQ, θα χαθούμε τελείως. Δηλαδή, θα χαθώ κι εγώ, σας το λέω ευθέως. Εγώ θέλω, αν πήρατε το βασικό τρόπο προσέγγισης της λειτουργικής βαλβίδας. Πώς την προσεγγίζουμε και πώς την εξεργαζόμαστε. Άρα, αφού δεν τα πήρε τώρα, να δούμε και μια λειτουργική. Πάμε και στο MVQ. Συγγνώμη. Αν έχεις βάλει το χρώμα. Ναι, αν έχεις 3D Color, μπορώ να βρω αν θέλετε. Δεν ξέρω αν έχουμε βέβαια, αλλά... Αλλά η δύναμή του είναι αυτή, βλέπεις την ανατομία της βαλβίδας. Έτσι. Και αλλάζει πλέον και την οπτική με την οποία βλέπεις και το δυσδιάσταση. Πώς δηλαδή κάνουμε τριτή, νομίζω ότι έχει αλλάξει η οπτική μας. Δεν ξέρω, ας πούμε, έχει αλλάξει, πώς τα λες, αλλά έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμασταν τι είναι αυτά τα οποία βλέπουμε. Στην εξίσωση συνεχείας τα κλασικά βιβλία, τη διάσταση που μετράμε την παροχή μέσω της για να τη συγκρίνουμε με την παροχή της αορτής και να δούμε τον αλληλοδρομούντα όχο, λυπάμαι το λέω ότι εγκατέλειψα. Διότι αυτά που μέτραγα ήταν λάθος. Οι 4 κιλιόμετρες και οι 2 κιλιόμετρες δεν δίνουν ουσιαστικά τους άξονες, τον βραχή και τον μεγάλο άξονα μια μικρή βαλβίδα. Ήταν τελείως αυθαίρετες απόψεις. Αυτό έτσι. Το εγκατέλειψα. Δεν σας έδειξα το αποτέλεσμα του κλίπ, θα το δείξουμε μετά. Να συνεχίσω και εγώ πλέον, δεν διανοούμε το ισοφάγιο χωρίς το δίκτυο. Η αγγέλιση του λέω. Δεν διανοούμε. Δηλαδή αισθάνομαι προτεραιωμένο σαν άνθρωπο το παιδί. Να κάνω μια ερώτηση όμως τώρα. Λίγο έτσι που μπορεί να είναι αντίθετη η θέση μου σε αυτό. Όταν μετράμε ένα μεσοκορπικό έλλειμμα, αφού μέχρι τώρα είπαμε ότι η διακριτική ικανότητα του σε ό,τι αφορά την ανάλυση, είναι μικρότερη από τη διδιάσταση. Τότε πώς τολμάμε να μετράμε ρίμς με το 3D και να λέμε ότι αυτά είναι τα ρίμς και τα συγκρίνουμε με το παντόλιο και είναι καλή σχέση. Θα μετράσουμε. Α, χαίρομαι πολύ. Εντάξει. Όχι, μα και από το 3D, αν βγαίνει από το 3D. Όχι από το 3D όμως. Όχι από το 3D. Οι τρύπες, να το πω έτσι, με το 3D είναι ακριβώς.
Και δεν μπορείς να διακρίνεις την ποιότητα των ιστών, ειδικά για τα μεσοκολπικά τα οποία θα υποβληθούν σε διαδρομική σύγκληση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρεις το ρήμ, αν είναι ένας λεπτός ιστός ή ένας λίγο πιο παχύς ιστός. Και αυτό μόνο το 2D μπορεί να στο δώσει, κατά την άποψή μου. Στο 3D όχι. Στο 3D όχι βέβαια, αλλά τα μετράς στο 2D. Μετράς μέχρι εκεί που μπορείς να δεις τελικά. Και αυτό εξαρτάται. Γιατί τα θεωρείς όρια και από εκεί και πέρα προσαρμόζεις ανάλογα με την αυτή. Όχι, όχι, απλά τελικά οι μετρήσεις για να το με το 2D στην περίπτωση των μεσοκομικών. Ναι. Όχι. Οπότε ουσιαστικά χρησιμοποιεί το φιντή για προσανατολιστή να δει ποια είναι η μεγαλύτερη και η μικρότερη διάμετρο και τι μετρήσει τι κάνει στο NPR. Το 3D είναι αλγόριθμος, το 3D είναι αλγόριθμος επιφανείας. Δεν είναι, οπότε ουσιαστικά κοιτάς το βάθος. Δεν μπορείς να κοιτάξεις αυτό που σου δίνει το 2D, το πάχος ας πούμε. Δυσδιάστατη. Απλά το 2D, αν βασιστεί στο 3D, με τον τρόπο που δείξαμε τους άξονες και ξέρεις που είσαι, είσαι κάθετα, δεν είσαι λοξά κτλ., σε διευκολύνει να κάνεις σωστές μετρήσεις. Γιατί αν πας πάνω στο 3D και το μετρήσεις, αυτό αν έχετε κάποιο μηχάνημα θα το δείτε. Σου δίνει τη δυνατότητα, τα καινούργια μηχανήματα της Philips, πάνω στο 3D να τραβήξεις μία γραμμή και να μετρήσεις. Και μετά γυρίστε το 3D. Θα δείτε το 3D γυρνάει, η γραμμή παραμένει σταθερή. Δεν ακολουθεί το 3D, γιατί έχεις κάνει μία μέτρηση στην προβολή της 3D εικόνας. Μόλις μετακινηθεί το 3D, η γραμμή δεν μετακινείται, γιατί δεν έχεις μετρήσει κάτι πραγματικό. Αέρια όμως δεν σου δίνει δυνατότητα. Όχι, αέρια δεν σου δίνει δυνατότητα. Όχι, σου δίνει. Σου δίνει. Σου δίνει. Σου δίνει και αέρια, Αλέξανδρε. Σου δίνει και αέρια, σου δίνει και αέρια. Το οποίο... Χώρια που έχεις τα προβλήματα του gain, έτσι, γιατί η αέρια θα μεγαλώσει σε μια στένωση ορτής. Λοιπόν, πολύ γρήγορα τώρα, μιας και είμαστε έμπειροι όλοι, το έκτο από τα, για να μην λέω ονόματα, το έκτο, μετά το Anonymous 5 δηλαδή, το από κάτω, κάνουμε ένα διπλό κλικ. Το έχετε? Α, οκ. Okay, άρα να το τρέξω λίγο εγώ να δείξω μια λειτουργική. Χίλια συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Οκ. Okay. Πολύ σωστή η απάντηση. Αλλά την πατήσαμε τώρα γιατί εγώ δεν ήξερα ότι αυτά γράφονται. Λοιπόν, ανοίγω λίγο τον όγκο των 3D, λογικά θα τα καταφέρουμε, θεωρώ. Ωραία. Και το Q. Λοιπόν, πάμε στα controls. Rotation relative. NPR το βγάζω. Όχι, δεν το βγάζω, το χρειαζόμαστε για την ώρα. Plane lock RGB upright. Και Express Medium, το Gain νομίζω ότι είναι OK, άμα δηλαδή το αυξήσουμε αρχίζει ομίχλη και καθώς το κατεβάζουμε και μετά εδώ
έχουμε πολλά dropout, οπότε νομίζω εδώ είναι η ομίχλη, εδώ εξαφανίζεται η ομίχλη και κάπου εδώ είμαστε OK. Λοιπόν, πάμε σε ένα συστολικό frame. Βλέπετε, εδώ είναι η συστολή, πάμε σε διαστολή, εδώ είναι το τέλος της συστολής. Και επειδή είμαστε RGB upright, μπορούμε να μετακινήσουμε τους άξονες και να τους φέρουμε εδώ στο επίπεδο του δακτυλίου. Εδώ μάλιστα ξέχασα να αναφέρω ότι μπορείς να μετακινήσεις αυτό στο κέντρο και να βάλεις το κόκκινο εδώ που είναι η αορτική βαλβίδα. Οπότε έχουμε την commissural εικόνα και την αντίστοιχη long axis εικόνα. Λοιπόν, εδώ είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Έχουμε τις γλοχίνες κάτω από το επίπεδο του δαχτυλίου. Υπάρχει tenting σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα, αν κατεβάσουμε το μπλε επίπεδο, μπορούμε να δούμε εδώ και τις γλοχίνες στο short axis από κάτω. Έτσι. Και κατά αναλογία πάλι, κινούμενοι από commissure προς commissure, μπορούμε να κάνουμε ένα interrogation εδώ πέρα της επιφάνειας του σημείου επαφής των γλοχίνων από, ας πούμε, lateral προς medial. Και εδώ βλέπετε το σημείο του μέγιστου tenting, το οποίο στο long axis είναι αυτό εδώ περίπου. Μάλιστα, μπορούμε και από εδώ να μετακινηθούμε για να δούμε την αντίστοιχη commissural εικόνα. Εδώ να είμαστε στο μέσο περίπου. Και αντίστοιχα μετακινούμαστε, εδώ είμαστε α2π2, βλέπετε το tending, υπάρχει μια έλξη του σημείου επαφής προς την οπίσθια γλοχίνα. Υπενθυμίζω, εδώ είναι η αορτική βαλβίδα και αντίστοιχα πηγαίνουμε προς lateral, όπου εδώ φτάνουμε στο α1π1. Δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο εδώ. Μπορούμε τώρα να πάμε πίσω, να σβήσουμε τα MPR, να πάμε εδώ, όχι, συγγνώμη, ωραία, και κατά αναλογία να κάνουμε το cropping όπως το κάναμε πριν, δηλαδή crop adjust. Εδώ τώρα, επειδή είναι, αυτό είναι λεπτομέρεια, ας πούμε αυτό το dataset λήφθηκε στις 90 μοίρες περίπου, ενώ το άλλο ήταν 0. Πριν είχαμε τον πράσινο άξονα, εδώ έχουμε τον κόκκινο άξονα. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία το χρώμα. Ξεκινάμε, κόβουμε από το lateral κομμάτι στη μέγιστη συστολή και πάλι κάνουμε την κίνηση προς τα πάνω και προς το πλάι και βλέπετε εδώ το tenting. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει ακόμα λίγο ομίχλη, δηλαδή ίσως το gain θα έπρεπε να φύγει λίγο πιο κάτω. Ναι, αλλά η τρύπα φαίνεται περισσότερο, οπότε πάρα πολύ ωραίο σχόλιο, γιατί εδώ δεν υπάρχει τρύπα ρεαλιστικά, έτσι. Και εδώ μπορούμε να το βάλουμε να παίξει. Εδώ λοιπόν αυτό δεν είναι τρύπα, βλέπετε ότι είναι η βάση της οπίσθιας γλοχίνας. Άρα, αν μη τι άλλο, χρειαζόμαστε παραπάνω gain, αν μπορούμε να το σβήσουμε αυτό. Ορισμένες φορές όμως βλέπετε ότι ό,τι και να κάνουμε, αν είναι λεπτή η υφή της γλοχίνας ή η εικόνα 2D στην οποία βασίζεται το 3D δεν ήταν τέλεια, γιατί καμιά φορά το 2D και στο δισοφάγιο μπορεί να μην έχεις πολύ καλή επαφή. Αμέσως μπορεί να έχεις αυτά τα artifacts, τα οποία στο 2D θα μας φαινόταν σε ένα μικρό dropout, στο 3D φυσικά μεγεθύνονται, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερα τα pixel, τα voxel. Και αυτό δεν φτιάχνουμε τίποτα. Και πρακτικά μπορεί κάποιος να παρασυρθεί και να πει ότι εδώ πέρα υπάρχει, ας πούμε, ένα έλλειμμα ιστού, μια τρύπα στην οπίσθια γλοχίνα. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στις παραβαλβητικές διαφυγές. Νομίζω η κυρία Αγγέλ θα μιλήσει γι' αυτό. Έτσι. Ακριβώς. Αυτά. Δεν ξέρω. Εγώ ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ελπίζω να μην το τρέξαμε πολύ.